Να καλωσορίσουμε στην Περιφέρεια Πελοποννήσου τον πρόεδρο του ΕΦΕ, τον κύριο Ζαμπέλα Αντώνη. Να καλωσορίσουμε τη διευθύντρια του Περιφερειακού Τμήματος, την κυρία Φωτοπούλου. Χαίρομαστε πολύ που σας έχουμε σήμερα εδώ. Και εμείς. Για να υπογράψουμε ένα μνημόνιο συνεργασίας, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις υπηρεσίες και τις βασικές διευθύνσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου, κυρίως τη διεύθυνση υγείας, τη διεύθυνση αγροτικής οικονομίας και τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Εμπορίου. Πρωτόκολλο συνεργασίας για τον έλεγχο των τροφίμων υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός με τον πρόεδρο του ενιαίου φορέα ελέγχου τροφίμων Αντώνη Ζαμπέλα, παρουσία του αναπληρωτή Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Χρήστου Λαμπρόπουλου, του θεματικού αντιπεριφερειάρχη αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής Σπύρου Ζαχαριά, με σκοπό τον αποτελεσματικότερο συντονισμό των ελεγκτικών μηχανισμών, τη διενέργεια κοινών ελέγχων και την από κοινού διαχείριση εκτάκτων περιστατικών και καταγγελιών στον τομέα του ελέγχου τροφίμων. Μια συνεργασία η οποία έχει σαν στόχο την οργάνωση κοινών ελέγχων στην αγορά, σε όλα τα προϊόντα ζωικής προέλευσης κυρίως, προκειμένου να πετύχουμε έναν καλύτερο συντονισμό, αν θέλετε, στους ελέγχους οποίους γίνεται, έναν συντονισμό και μια διαδικασία η οποία δεν θα έχει μια αλληλοσυμπληρωματικότητα και όχι αλληλοκάλυψη. Θα πετύχουμε μια ορθολογικότερη χρήση των πόρων μας, είναι απολύτως βέβαιο, όπως επίσης και αναβάθμιση της ποιότητας όλων των ελέγχων. Είναι κάτι στο οποίο στοχεύουμε όλοι από κοινού. Νομίζω ότι τα είπατε όλα, κύριε Περιφερειάρχα. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνεργασία, η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό, συνεχίζεται και φέτος. Συνεργαζόμαστε άρτια με τις υπηρεσίες σας. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, προσπαθούμε για τα... Ξέρετε, εδώ τώρα στην Πελοπόννησο είναι το λάδι, είναι η ελιά, είναι κάποια τυροκομεία, είναι και τα ζωικής, τα οποία είναι περισσότερης επικινδυνότητας. Συνεργαστήκαμε άψογα και εξακολουθούμε να συνεργαζόμαστε για το θέμα της πανόλης. Και μάλιστα, επειδή και εδώ, όπως γνωρίζετε, και η δική μας υπηρεσία είναι σχετικά υποστελεχωμένη, βοηθήσαμε και από την Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής, ήρθαν συνάδελφοι από την Αθήνα για να βοηθήσουν τους συναδέλφους στην Κόρινθο και σε διάφορα τυροκομεία στα οποία συντονιστήκαμε μέσω εσάς, γιατί εσείς είχατε τον απόλυτο συντονισμό. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επομένως, νομίζω σήμερα αυτό που κάνουμε ουσιαστικά είναι να επισφραγίζουμε την συνεργασία η οποία ήδη υπάρχει. Για άλλη μια φορά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω και τις διευθύνσεις τις δικές σας και τους συναδέλφους, τους κτηνιάτους, τους γεωπόνους και όλους τους συναδέλφους που είναι στον έλεγχο και συνεργάζονται μαζί μας. Και πραγματικά και από τη δική μας μεριά ευχόμαστε αυτή η συνεργασία να γίνει όσο περισσότερο ή να συνεχίζει να γίνεται όσο περισσότερο αποτελεσματικότερη γίνεται και να είναι και στο διηνεκές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ επίσης θα ήθελα να σταθώ και εγώ στο θέμα της πανολής, όπου εκεί είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία πραγματικά όλες τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Νομίζω ήταν υποδειγματική συνεργασία, συνεχίζεται ακόμα, όπου γίνονται ακόμα έλεγχοι και όλες οι απαραίτητες διαδικασίες όπου προκύπτουν κρούσματα. Και νομίζω ότι το να αναπτύσσουμε τέτοιου είδους συνεργασίες είναι πολύ σημαντικό για όλους τους φορείς του δημοσίου.